να μην έχει αποπληρωθεί ο αγροτικός κόσμος το 30% και να μην έχουν προχωρήσει διοικητικοί έλεγχοι να πληρωθούν και οι υπόλοιποι τελικοί δικαιούχοι. Ένα. Δεν μπορεί, λέτε, για πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας να περιμένουν 3 χρόνια τον ΕΛΓΑ να βγάλει τους δικαιούχους και όταν το κόστος παραγωγής, το κόστος εγκατάστασης εκτινάσεται κατά 100% πάνω και να μην αναθεωρούνται οι προϋπολογισμοί. Λοιπόν. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Ποιος σήμερα θα πάει να κάνει εγκατάσταση μόνιμης αντιχαλαζικής προστασίας παίρνοντας την έγκριση όταν το κόστος κατασκευής έχει πάει 100% πάνω και περιμένουν 3 χρόνια. Από το 19 υπευλήθησαν οι αιτήσεις. Ή τώρα να δοθούν λύσεις ή αλλιώς κάνουμε πολιτική για την πολιτική. Λοιπόν, επειδή μου το... Ο αγροτικός κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Η Ήπεθρος, αν θα δείτε τα στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής, έχει αποδυναμωθεί κατά 40%. Θέλετε και το 31 να φύγει και το άλλο 60. Αυτό θα γίνει. 100% παρά τη ρήτρα. Ας το πούν όσοι έχουν γεωτρήσεις. Παρότι λέει δίνεται επιδότηση, σχεδόν διπλασιάστηκε. Δηλαδή αν δεν δίνονταν επιδότηση πόσο θα πήγαινε, ρωτώ εγώ. Θα ήταν απαγορευτικό αγρότης να πατήσει το κουμπί του ηλεκτρικού. Είναι ήδη απαγορευτικό. Γιατί δεν δίνονται στους αγρότες με τόση ευκολία παραγωγή φωτοβολταϊκών και δίνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα την Αττική? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει και έχει ευθύνη και η περιφέρεια και η αποκεντρωμένη. Από εδώ δίνονται οι άδειες. Ορίστε, οι αγρότες θέλουν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά. Θα δοθεί με τόση ευκολία η άδεια ο νέος άνθρωπος να μπορεί να κάνει φωτοβολταϊκό? Για να σημειώσω όμως το εξής, παρακαλώ, γιατί πρέπει να κυριολεκτούμε. Είναι δεκτά όλα τα αιτήματά σας. Δεν δίνονται από την περιφέρεια. Ξέρω από οι άδειες πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δίνονται από το κεντρικό κράτος, από τη ΡΑΕ. Η περιφέρεια γνωμοδοτεί. Και η περιφέρεια σε όλες τις άδειες τις περιβαλλοντικές για τα φωτοβολταϊκά και για τις ανεμογεννήτριες έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά προκειμένου να γίνει το εθνικό χωροταξικό για να ξέρουμε πού θα μπει φωτοβολταϊκό, πού θα μπει ανεμογεννήτρια, πού θα είναι βοσκότοπος, πού θα είναι η καλλιεργήσιμη γη. Τι να προσφύγει? Νομοδοτήσατε αρνητικά. Υπάρχει επιτροπή περιβάλλοντος. Προσφύγατε στα δικαστήρια ως περιφέρεια. Με βάση την αρμοδιότητα της επιτροπής περιβάλλοντος. Με μένα μιλάτε, γιατί υπάρχουν και νόμοι. Φέρτε μου μία προσφυγή σας. Στα δικαστήρια δεν προσφύγαμε. Α, εντάξει, καταλάβω. Θα έπρεπε να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Αυτό ξέρετε έχει διαδικασία να γίνει. Για να προσφύγουμε ως. Είμαστε παλιοί αυτοδιοικητικοί και ξέρουμε. Ως περιφέρεια. Στα μήλα, γιατί το 95% η μηλοπαραγωγή. Άνοιξε η αγορά. Ή παιχνίδι παίζει ο υπουργός ή εμείς είμαστε χαζοί. Εγώ εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν θα απαλύνουμε τον πόνο σας. Τι πάει να πει θα απαλύνουμε, θα το λύσουμε. Το απαλύνουμε δεν δίνει κουράγιο σε κανένα που θα κλείσει το σπίτι. Όχι, όχι, εδώ να απαντήσω, παιδιά, να απαντήσω. Που η αρμοδιότητα η δική μου είναι να εκπροσωπήσω εσάς, να μεταφέρω το θέμα. Μαζεύαν οι ίδιοι. Υποτίθεται κάποιοι και με μεγαλοπαραγωγή αφεντικά. Μαζεύαν οι ίδιοι τα προϊόντα. Περιφέρεια δεν πιέζει. Καθόλου δεν πιέζει. Τώρα εντάξει, έτσι λέτε εσείς. Εγώ από την πλευρά μου είμαι κάθε εβδομάδα στην Αθήνα. Έχω έρθει σε επαφή. Δεν έχω δει κάτι να κάνετε. Δεν έχω δει. Δεν λύθηκε ένα πρόβλημα μας. Κάπου μια κινητοποίηση, κάτι. Δεν νομίζω. Εσείς μπορεί να το κάνετε και να. Ο υπουργός δεν σας ακούει. Ο κόσμος θέλει σαφή χρονοδιαγράμματα. Οι νέοι αγρότες δεν πληρώθηκαν. Δεν πληρώθηκε η πρώτη δόση και τα υπόλοιπα 120. Το προαθικό δεν πληρώθηκαν. Ο προαθικό σύμφωνα με τον υπουργό να μυρίζουν στα χωριά οι αγρότες. Πληρώθηκαν τα πρώτα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένα πρόβλημα. Οι νέοι αγρότες. Μιλάει για τον προαθικό κύριο. Δεν πληρώθηκαν οι νέοι αγρότες. Τι δηλαδή. Και τους εγκαλείται στην ουσία να εγκαταλείψουν το επάγγελμα παρά το ότι μπήκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Το δίσκο 6.000 σαν νέος αγρότης και σαν κάτω κόβησα το προαθικό. Έχει και 10 στρέμματα κεράσια και τον κόβουνε. Τι να ανοίξουμε συζήτηση.
Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ναι, να την ανοίξουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνουμε θα το συνέδριο. Γι' αυτό θα, γι' αυτό θα κάνουμε το συνέδριο να καταγραφούν όλα και οι λεπτομέρειες. Πολύ απούσα. Υπάρχουν τέλειο. Ήταν πάρα πολύ απούσα. Ίσως δεν βλέπετε το έργο της περιφέρειας. Με αδικείται αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε για την περιοχή μας που δεν έχει γίνει κανένα έργο. Αγροτική οδοποιία. Να πούμε για την περιοχή μας που δεν έχει γίνει κανένα έργο. Είτε αγροτική οδοποιία είτε αναπτυξιακό έργο στην περιοχή. Καρδευτικά. Τίποτα δεν έχει γίνει. Μία γραμμή στην άσφαλτο δεν μπορέσατε να κάνετε. Κάνατε τμηματικά και θυμηθήκατε μετά να ξαναρθείτε. Στρώθηκε ο δρόμος όλος της βλάστης καλός και στην περιοχή μας που τα φορτηγά πάνε από την αριστερή λωρίδα. Ελάτε στα Κομνίνα να το δείτε. Όταν φορτώνετε το φορτηγό με τα μήλα θα τουμπάρει και φεύγει από την αριστερή.